συνδεόμαστε με τον κύριο Δημήτρη Πολυζώνη, ο οποίος είναι προπονητής της ομάδας του δεύτερου ΕΠΑΛ, μιας ποδοσφαιρικής ομάδας με την οποία η Λέσβος συμμετέχει στο Final Four των σχολικών ομάδων. Ταξίδευε μαζί με την ομάδα με το πλοίο Διαγόρας από Μυτιλήνη για Πειραιά. Πέστε μου κύριε, ναι, καλημέρα κύριε Πολυζώνη. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ότι είμαι και καθηγητής στο σχολείο. Α, είστε και καθηγητής, ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται. Είμαι μαθηματικός στο σχολείο, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε, για πέστε μας. Κοιτάξτε, καταρχήν είχαμε ένα πολύ άσχημο ταξίδι. Στο κεντρικό Αιγαίο επικρατούσαν άνεμοι της τάξης των 10-11 από φορτ. Με ευθύνη του καπετάνιου έφυγε το πλοίο από τυχείο. Και γύρω στις 6 ώρα το πρωί μας πληροφόρησαν ότι έπρεπε να αλλάξει πορεία το Διαγόρας για να διασώσει ένα εστιατοπλοϊκό το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο. Ως εκ τούτου έχουμε καθυστέρηση 2 ώρων, πάμε κατευθείαν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο με ό,τι συνεπάγει τη δυσκολία για τους παίκτες αυτό. Άλλαξε το πρόγραμμα των αγώνων, σημαίνει ότι θα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι αντί για το πρώτο σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχαμε πληρωθεί. Το πρώτο παιχνίδι πότε θα γινόταν? Το πρώτο παιχνίδι ξεκίνησε 10 η ώρα. Και βεβαίως δεν πήγατε. Ακριβώς. Χάσαμε δηλαδή. Όχι, όχι. Απλά θα γίνει αργότερα. Οργανωτική επιτροπή. Εντάξει, πάλι καλά. Λόγοι δεν ήταν, δεν αφιερώθηκαν σε εμάς, οπότε πάμε δεύτερο, θα παίξουμε το επόμενο παιχνίδι. Μάλιστα. Δεύτερο. Διεσώθη τελικά το εστιατοπλοϊκό. Δεν χρειάστηκε γιατί έτρεξαν κάποια ρεμουλκά εκεί, κάποια άλλα πλοία εμπορικά, οπότε συνέχισε το πλοίο τη γραμμή του κανονικά μέχρι το τέλος. Απλά να τονίσω εδώ ότι... Πόσους επιβάτες είχε το πλοίο? Ό,τι μας είπαν γύρω στους 400-500 κάπου. Ήταν πολύ άσχημο το καράβι, ήταν πολύ, πολύ άσχημο το ταξίδι, το ταξίδι. Πάρα πολύ άσχημο. Και αυτό είναι το άσχημο τώρα ότι προσπαθούμε να ξεκουράσουμε λίγο τους παίκτες, να τους φορτίσουμε, γιατί δεν είναι ότι το καλύτερο να πάνε ποδοσφαιριστές για αγώνα αμέσως μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, καταλάβατε. Καλά, έφυγε με ευθύνη του καπετάνιου, λέτε. Έτσι μας είπαν, διότι το πλοίο αμέσως από τώρα από τον Πειραιά κατευθείαν θα πάει για επισκευές. Αμέσως τώρα το μεσημέρι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς είναι δυνατόν ο καπετάνιος να παίρνει την ευθύνη για 400 ανθρώπινες ζωές? Τώρα θα μου πείτε δημοψήφισμα θα κάνετε. Αυτό τώρα τι να σας πω. Εμείς δίνουμε φράση όπως καταλαβαίνετε και προσοχή στον αγώνα. Εντάξει, αυτά είναι η σχετική πολιτική, δυστυχώς τα ξέρετε. Ναι, αυτά λέγαμε ακριβώς πριν με αφορμή, αυτά λέγαμε ακριβώς λίγο πριν με αφορμή το, τα όσα συμβαίνουν στοιχείο με το Νήσο Σάμος, που από τις 5 η ώρα το πρωί κατάφερε τώρα να ανέβει, κυριολεκτικά να ανέβει πάνω, ναι, στην, πάνω στην προβλήτα του, ναι, 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 λιμανιού. Τέλος πάντων, κύριε Πολυζώνη, το σημαντικό είναι ότι είστε καλά, πολύ σημαντικό είναι ότι οι επιβαίνοντες αυτό το ιστιοπλοϊκό που βγήκε μεσοπέλαγα, τέλος πάντων αυτός είναι άλλος καυγάς που λέμε, έτσι. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας, αν μη τι άλλο. Να είστε καλά, να είστε έτσι, καλά. Δεν είναι. Καλή επιτυχία από όλους σας, γιατί το αξίζουν τα παιδιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς και εκεί που φτάσατε μέχρι τώρα, μεγάλη επιτυχία είναι, έτσι. Το ήταν ταξίδι... άθλος, πραγματικά ήταν άθλος για και τα παιδιά σας. Αυτά και μπράβο σας για τα παιδιά όλα. Εμείς αισθανόμαστε, να ξέρετε, όλοι νικητές και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και καμαρώνουμε για αυτά τα παιδιά, για αυτό που κατάφεραν. Και πολύ καλά κάνετε. Να είστε καλά κύριε Πολυζώνη, καλή επιτυχία.